Από ύψος 10 μέτρων έπεσε 49χρονη δασκάλα του 21ου Δημοτικού Σχολείου της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, που βρήκε ακαριαίο θάνατο κατά το χριστουγεννιάτικο στολισμό του σχολείου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την αστυνομία, η δασκάλα 41 ετών ανέβηκε στην ταράτσα του σχολείου προκειμένου να στολίσει την πρόσωψη του κτηρίου. Πάτησε σε κεραμοσκεπή που στηριζόταν ωστόσο σε ψευδοροφή, με αποτέλεσμα να ανοίξει τρύπα και να βρεθεί στο κενό πέφτοντας στο κλιμακοστάσιο. Αρχικά είχε διαρρεύσει ότι η άτυχη δασκάλα έχασε τη ζωή της στη διάρκεια του στολισμού σχολικής αίθουσας. Συνελήφθησαν την Τρίτη το μεσημέρι από αστυνομικούς της ομάδας Δίας της αστυνομικής διεύθυνσης Ιμαθίας σε συνεργασία με συναδέλφους του τμήματος ασφάλειας Βέρειας, τρεις Ρουμάνοι, ένας άνδρας ηλικίας 30 ετών και δύο γυναίκες 41 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Ειδικότερα στη Βέρεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν διότι είχαν αφαιρέσει από εμπορικό κατάστημα διάφορα είδη ένδυσης και υπόδησης συνολικής αξίας 897 ευρώ. Συγκεκριμένα οι δράστες εισήλθαν αρκετές φορές στο κατάστημα. Και αφού αφαιρούσαν από τα ρούχα το αντικλεπτικό σύστημα με τη χρήση κατσαβιδιού και μεταλλικού κόφτη, τα φορούσαν επάνω από τα δικά τους και εξέρχονταν του καταστήματος τοποθετώντας τα αντικείμενα εντός γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της 49χρονης. Κατασχέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και το όχημα. Προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Βέρειας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών Βέρειας. Την Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, συνελήφθη στο Κιλκής από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Κιλκής σε συνεργασία με συναδέλφους του του αστυνομικού τμήματος Κιλκής 39χρονος για κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου από 38χρονο. Ο 39χρονος, κατά τη διάρκεια της σύλληψης, εξύβρισε, απείλησε και απόθυσε τους αστυνομικούς. Προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Κιλκής.